Καλησπέρα σε όλους, είμαι User Hall, εδώ με τη Γιουζέλ, την κουκλάρα μας και... έχει ένα φρουρό. Okay. Ωραία, την προηγούμενη φορά γαμώτο. Δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε εδώ μέσα στο Embassy και πραγματικά δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Ψάξαμε όλα τα διαμερίσματα πάνω, βρήκαμε μόνο κάτι αντικείμενα και μια και λέω αντικείμενα, θέλω... Δεν υπάρχει λόγος να τα φοράω αυτά τώρα. Θα βάλω κάτι πιο μαγικό. Θα βάλω, ας πούμε, αυτές τις γαμάτες τις ρόμπες, τα boots, τα gloves. 12 και 12 distraction. Okay, βασικά boots μπορώ να βάλω για να έχω armor και τα γάντια, γιατί αυτά δεν μου δίνουν τίποτα, απλά με κάνουν όμορφο. Και το κράνος μπορώ να βάλω. Οπα. Ή το κράνος ή τις ρόμπες. Okay. Εντάξει, θα βάλουμε τις ρόμπες. Να έχουμε 12% less μάτσικα στα spell μας. Ωραία. Να κάνω και ένα save. Λοιπόν, έχει ένα φρουρό εκεί. Λέω να ξεκινήσω με... Για να τα φτιάξουμε αυτά. Το ένα θα το sparks. Δύο flames. Τρία healing και raise zombie. Λοιπόν, raise zombie το κοίταξα και πρέπει να το κάνεις πάνω σε ένα πεθαμένο. Οπότε θα το έχω υπόψη μου και αυτό. Ωραία, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι υπάρχει εδώ έξω. Είναι όλα χιονισμένα, μας μέσα στο ψηφόκριο. Αυτός εδώ, detected, λέει hidden, detected. Τον έχω από εδώ. Ναι, ναι, έλα. Ψόφα, ναι, έχει και έναν άλλον εκεί. Okay. Θα χρειαστούμε, έχω ένα potion. Items. Potions. Ωραία. Έχω health, light feet, minor healing. Okay, έχω για μάτσικα. Θα βάλω και αυτό το potion. Τι άλλο, stamina. Ωραία. Έχω και για μάτσικα, άμα μου τελειώσει. Να το θυμάστε. Εντάξει, έχω potion of magicka. Πρέπει να το θυμόμαστε. Λοιπόν, έρχεται κάποιος, ναι, νάτος. Ψόφα. Πρέπει να τρέξω. Τρέξτε. Γρήγορα. Τρία healing, οκ. Okay. Έλα, κάνε μας λίγο heal. Και θα χρησιμοποιήσω ένα πόσο. Οκ. Είμαι σίγουρος ότι... μπορεί να είμαι και λίγο... μικρό level, για να... Αυτό, ας κάνουμε 75 και μετά βλέπουμε. Μπορεί να είμαι λίγο μικρό level για να τους σκοτώσω αυτούς. Μόνος μου. Τρία άτομα μόνος μου. Πρέπει να είναι λίγο δύσκολο. Αλλά... Ναι, σκότωσα τους δύο. Τρέξε γρήγορα. Έχει ένα... Τι είναι αυτός. Μάγος είναι. Και φαίνεται ότι... έχει κολλήσει εκεί πέρα. Όχι. Καλά τον είχαμε εκεί. Όχι. Μην εκεί που είσαι. Όχι, γαμώτο. Έλα, θες να παίξεις με κρυφτούλι. Πού είσαι, ρε. Πού είσαι, εδώ πάνω είσαι. Να τους. Α, θες να παίξουμε έτσι με ηλεκτρισμό, Οκ, θα κερδίσεις από ό,τι φαίνεται. Τι κάνω. Τρέχω και κρύβομαι από ό,τι φαίνεται. Χριστέ μου. Έχω κάτι άλλο για να το πολεμήσω. Γαμώτο, με ακολουθεί. Ωραία. Από εδώ έχει πόρτα. Όχι. Θα μπω πίσω από εκεί που ήρθα. Πρέπει να ξαναγεμίσω τις μπαταρίες μου. Πού πήγε. Ωραία. Είναι από εκεί. Για να δω κάτι. Μήπως έχω... δεν έχω τίποτα. Τίποτα καλό. Οκ. Ωραία, φίλε μου. Έχεις ηλεκτρισμό, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Σε παίξω με φωτιά, έλα. Πού είσαι? Κάτω είσαι? Πάνω, νάτος! Ναι, γιατί είδα πολλά κοκκινάκια πάνω στο χάρτη. Πού είναι όλα αυτά? Νάτος. Θα πεθάνω. Γρήγορα. Μπες μέσα. Οκ.
Ωραία, πρέπει να γεμίσω. Δεν πιστεύω να μπεις από εδώ. Όχι, δεν θα μπει. Ωραία. Βουμ, 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 βουμ. Όλε. Μ' αρέσει αυτό το healing spell. Είναι πολύ γαμάτο. Και τώρα που το σκέφτομαι, κάτσε να δοκιμάσω κάτι. Έχουμε. Πού ήταν η νεκρή μας, θυμάται κανείς? Από εδώ δεν ήτανε? Να του. Οκ. Ωραία. Θα βγούμε έξω και θα κάνουμε αυτό εδώ το γαμάτο το spell. Raise zombie. Έτοιμοι, πάμε. Λοιπόν, νάτος. Ω Χριστέ μου, μα την Παναγία. Πες μου ότι θα πολεμήσεις για μένα τώρα. Ναι, ναι. Δεν έπρεπε να πάω με distraction. Εντάξει, τα επόμενα μου skills, παιδες, θα τα βάλω όλα στο, τι, πώς λέγεται αυτό, conjuration λέγεται, σε αυτό τα θα βάλω. Εντάξει, έλα φίλε μου μάγια, πού είσαι? Φίλε, τέλος πάντων, έλα εδώ. Πού τον, δεν τον βλέπω, εξαφανίστηκε. Μάγε, 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 είσαι εδώ? Όχι, ούτε από εδώ. Πω, ο, ο. Οκ. Oh. Ωχ, Χριστέ μου. Ωραία, εντάξει. Χαλό. Παρακαλώ. Ο κύριος. Θάλμορ. Τι. A missionary Elwen was asking for you inside. Όχι, δεν είμαι intruder. Τι λες? Intruder. Οχ. Δεν το πιστεύω, δεν με κατάλαβε από πριν. Oh. Oh. Οκ, τι έχεις πάνω σου? Έχεις φράουλες. Γιατί έχεις φράουλες? Και τα Thalmor Boots, τίποτα σημασίας. Έλα εδώ. Μπράβο. Μπορώ να σας ζωντανέψω και σένα. Εντάξει, θα κάνω το δικό μου στρατό από ζόμπις. Όξι και ξερός. Μαλακισμένο. Λοιπόν. Να. Ωου. Όπα, όπα, όπα. Παιδιά, παιδιά, περίμενε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Ω Χριστέ μου. Ουφ, ουφ, ουφ. Μη. Έλα ρε μαγκές. Έλα ρε μαγκές. Γιατί. Τι έκανα. Κλείσει την πόρτα. Ωχ. Ο Γκισούρ. Μου επιτίθεται ο Γκισούρ. Γιατί σε λένε Γκισούρ? Οκ. Πρόλαβα. Potions. Ένα regeneration. Ένα μάτσικα. Και. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν έχω health. Αχ, οκ. Okay. Θα πρέπει να. Οκ. Okay, θα πρέπει να βγω γρήγορα. Και να κάνω heal. Φύγε, φύγε, φύγε από μπροστά μου. Ουφ, 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 ουφ. Ναι, το σώσα. Ωραία, ελάτε καθάρματα. Ελάτε εδώ στη γωνία, έλα. Πού είσαι? Έλα, θα σου κάνω το παλιό ένα-δύο. Ψόφα. Ναι. Αχ, λοιπόν, είναι άλλος ένας. Να τους δω. Ω, είναι. Ρούλι. Ωχ, Χριστέ μου, ρούλιντιλ. Λοιπόν. Σήκω, σήκω. Α, δεν έχω μάτσικα, δεν το πιστεύω, δεν έχω μάτσικα να σηκώσω. Όχι, φύγε, φύγε. Με, όχι, με βάλεις στη γωνία, παιδιά. Ωραία, δεν έχω μάτσικα να το σηκώσω σαν ζόμπι εκείνον. Άρα αυτό που μπορώ να κάνω είναι απλά να τρέχω και να πηδάω πάνω από τα τραπέζια. Έλα ρε γαμώτο, σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι. Νομίζω ότι μπορώ να αντέξω λίγο τροχάδι ακόμα. Έλα, όχι, ακόμη. Έλα, πόσο θε. Να φάω ένα cupcake. Βοήθεια. Έλα, χρειάζομαι ένα μάγο. Εσύ, άντε ρε παιδί μου. Don't have enough magicka. Οκ, θα πάμε στο πάνω όροφο. Κάπου εδώ είχα σκοτώσει έναν. Θα πεθάνω, θα πεθάνω, θα πεθάνω, θα πεθάνω. Έλα, έλα, έλα. Έλα.
Καλά, τόσο μάτσικα θέλει ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Όχι φωτιά, μη μου ρίξεις φωτιά. Έλα, έλα, μη. Όχι, όχι. Α, ωραία, μπορώ να το κάνω cast. Σήκω, πάλιψε για μένα. Oh. Ουφ, αναπνοή. Όχι. Σκότωσε τον, μπράβο. Για να δούμε το ζόμπι. Είναι φανταστικό. Είσαι το απίστευτο παιχνιδάκι μου, φίλε μου Θάλμορ, στρατιώτη. Εσύ εδώ, Ρούλιντιλ. Τι σπάνω σ' αγόρι μου, Elven Dagger. Βάλιο 95, θα το πάρω. Interrogation Chamber Key. Oh. Κάπου μάλλον κάνουνε ανακρίσεις. Θα το πάρω. Pretty Soul Gem. 5 points of health. Όχι. Scroll of Bane of the Undead. Sets undead up to level 30 on fire and makes them flee for 30 seconds. Καλά, θα το πάρω. Mass Paralysis. All targets in the area that fail to resist are paralyzed for 10 seconds. Οκ. Okay. If target dies within 60 seconds, fills a soul gem. Spell tome. Ah. Οκ. Okay. Κοίτα, κοίτα πόσα πράγματα. Ring of Destruction. Αυτό. Ναι. Το χρειάζομαι. Αυτά τα έχω. Οκ. Okay. Ωραία. Τέλεια. Χα. Είδες. Μικρό κατοικίδιο. Τι εύκολο που ήτανε. Απλά πρέπει να τρέξουμε. Μπορούμε να φάμε και λίγα μήλα. Για να δούμε. Items. Weapons. Weapons. Οκ. Okay, δεν πήραμε κάτι σημαντικό. Από εδώ μία από τα ίδια, αλλά μπορούμε να βάλουμε το ring, το οποίο είναι άλλα 12%. Τέλεια. Potion. Τα δύο scrolls. Food. Οκ. Okay, μπορούμε να κάνουμε restore λίγο health. Οκ. Okay. Θα το κρατήσουμε αυτό, μπορεί να το χρειαστούμε σε κάποια φάση. Έχουμε το key και misc. Μάλιστα. Πού είναι τα... Πού μαθαίνω... Α, να το. Μπορώ να το μάθω, use. Έμαθα το soul trap. Πού είναι, magic. Magic. Conjuration. Raise zombie. Reanimate, ok, αυτό είναι το δικό μας. Και soul trap, αν κάποιος πεθάνει μέσα στα 60 δευτερόλεπτα, παίρνω ένα Soul Gem. Τι άχρηστο spell είναι αυτό. Oh. Πρέπει να πονάς πολύ εσύ, ε. Τέλος πάντων. Οκ. Πάμε να συνεχίσουμε, μάγκες. Ουφ, ήταν όντως μεγάλη μάχη, αλλά μου άρεσε. Υπάρχει κάτι εδώ μέσα. Ναι, κάτι υπάρχει εδώ μέσα. Λοιπόν, Dragon Investigation Current Status. Ω. Oh. Οκ. Interrogation Chamber Key. Άλλο ένα. Thalmor Dossier Delphine. Υπάρχει ένας φάκελος για τη Delphine. Thalmor Dossier Ulfric. Ω. Ω, φίλε μου. Έλα εδώ. Να κάτσε. Oh. Τι έπαθες τόσο. Oh. Α, μάλλον γίνονται... Okay. Μάλλον γίνονται σκόνη μετά από αυτό. Το οποίο δεν με ανησυχεί καθόλου. Αλλά ήθελα να το διαβάσω. Για να δω. Items. Kisk, misk, πού είναι, scrolls. Όχι. Food, books. Dragon investigation. Current status. Οκ, okay, για να δούμε τι λέει. Λοιπόν, first the misery. Elewen. Πρώτη απεσταλμένη. Είναι Elewen. Μάλλον. Πολύ πιθανόν. Οκ. Okay. Αναμένουμε μια σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειές μας για να αποκαλύψουμε το κόμμα ή τη δύναμη πίσω από το φαινόμενο της Ανάστασης των Δράκων. Ένας πληροφοριοδότης εντόπισε ένα πιθανό στοιχείο το οποίο φέραμε πίσω στην πρεσβεία για μια πλήρη ανάκριση. Το θέμα είναι πεισματάρης, οπότε το στοιχείο που λέει εδώ το θέμα είναι κάποιος που έχουν συλλάβει, έτσι. Αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αποκρύπτει τις πληροφορίες που αναζητούμε. Έχω εξισοδοτήσει ενδιάμεσα χειροκίνητο uncoiling. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν περιμένω ότι κάτι περισσότερο θα είναι απαραίτητο, εκτός και αν αισθάνεστε ότι ο χρόνος σας πιέζει. Ξέρω ότι προτιμάτε να είστε παρόντες κατά την τελική ανάκριση. Θα σας ενημερώσω αμέσως όταν το θέμα είναι απόλυτα δεκτικό.
Ο κρατούμενος δηλαδή, έτσι, ναι. 2 μέρες και θα τα ξεράσει όλα. Εν τω μεταξύ, αν θέλετε να ελέγξετε την τεχνική μας, η εμπειρία σας είναι πάντα ευπρόσδεκτη, όπως πάντα. Έχω τοποθετήσει τον κρατούμενο στο κελί που βρίσκεται πλησιέστερα προς τις σκάλες στο γραφείο σας για την εξυπηρέτησή σας. Πω, μιλάμε, αυτός είναι επαγγελματίας. Ποιος είναι αυτός? Ο Ρούλιτιλ 3M. Ο τρίτος εμισάριος είναι αυτός. Ο τρίτος απεσταλμένος, μάλιστα. Και η Έλιουεν είναι η πρώτη απεσταλμένη. Ωρε φίλε, τι μαθαίνεις. Πω, έχουμε μπει σε φοβερά μονοπάτια τώρα, έτσι εδώ μέσα. Για να δούμε και κανένα άλλο. Invitation, αυτό. Δελφίν. Α, για να δούμε για τη Δελφίν. Μάλιστα, status, κατάσταση, ενεργή, σύλληψη ή θάνατος. Υψηλή προτεραιότητα. Μα, τι λες. Περιγραφή, γυναίκα, Μπρέτον, πρέπει να είναι η μάρκα της, θα έλεγα. Πρέπει να είναι η φιλή της, Μπρέτον. Mid-50s. Δεν την έκανα για 50 χρονών. Τη Δελφίν, μπράβο. Κρατιέται πολύ καλά. Όπως την θυμάμαι, εγώ την έβαζα έτσι 25, άντε 30 χρονών. Άντε, άμα ήταν και κουρασμένη, πες 35-40 χρονών. Τέλος πάντων, background, για να δούμε το ιστορικό της. Πω, τι έχουμε να μάθουμε εδώ πέρα. Έχω μπει στο νόημα τώρα. Η Δελφίν ήταν ένας στόχος υψηλής προτεραιότητας κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου. Και για επιχειρησιακούς και για πολιτικούς λόγους. Αυτή ήταν εμπλεκόμενη άμεσα σε αρκετές από τις πιο επιζήμιες επιχειρήσεις που πραγματοποιούνταν από τους Blades. Είχε εντοπιστεί και ήταν επιλεγμένη για την αρχική καθάριση, αλλά από κακή τύχη ανακλήθηκε στο Σιροντίλ λίγο πριν από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών. Κατά τη διάρκεια του πολέμου απέφυγε 3 απόπειρες κατά της ζωής της, σε μία περίπτωση σκοτώνοντας μία ολόκληρη assassination, σκοτώνοντας μία ολόκληρη ομάδα δολοφόνων. Όχι ρε παιδί μου, αλήθεια λες? Ποια είσαι εσύ ρε πούστη μου? Ποια ευτυχώς που είναι με το μέρος μας δηλαδή, φαντάσου το, έτσι. Από τότε έχουμε μόνο έμεσες αποδείξεις για τις κινήσεις της, αφού η ίδια έχει αποδειχθεί ότι είναι σε υψηλή επιφυλακή όταν την παρακολουθούμε. Θα πρέπει να θεωρείται πολύ επικίνδυνη και καμία κίνηση ενάντια της δεν πρέπει να γίνει χωρίς την συντριπτική δύναμη και την πιο προσεκτική προετοιμασία. Πω, you blow my mind! Εντάξει, επιχειρησιακές σημειώσεις. Πιστεύετε αυτή ότι εξακολουθεί να εργάζεται ενεργά εναντίον μας μέσα από το Skyrim? Αν και δεν έχουμε καμία τοποθεσία σχετικά με αυτήν, υποθέτουμε ότι δουλεύει μόνη της. Κανείς άλλος από τους Blades δεν είναι ενεργός στο Skyrim. Στο παρελθόν έχει αποφύγει την επαφή με άλλους φυγόδικους Blades για τη δική της ασφάλεια. Γι' αυτό και δεν την έχουν σκοτώσει ακόμη. Η συνέχεια της ύπαρξής της αποτελεί προσβολή για όλους μας. Τι λες μωρέ? Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ίχνη της, δραστηριότητές της, θα πρέπει να διαβιβάζονται αμέσως στον τρίτο απεσταλμένο, στον τρίτο εμισάρο, ο οποίος είναι ο... πώς τον λένε? Ο Ρούλιτιλ. Καλά δεν το λέω? Ναι, νομίζω καλά το λέω. Τι λες ρε φίλε, τρελός παθεί τελικά η Δελφίν, έτσι. Είναι να μην τα βάλεις μαζί της, σκότωσε μια ολόκληρη ομάδα, λέει, από δολοφόνους. Τέλος πάντων. Α, έχουμε και Ούλφρικ, για να δούμε και τον Ούλφρικ. Ποιος είσαι, Ούλφρικ? Κατάσταση. Στοιχείο μη συνεργάσιμα δρανή. Περιγραφή. Είναι ο Γιάρτ Βίντχελμ, ηγέτης της εξήγησης των Stormcloak, βετεράνος της Λεγιώνας των Imperial. Αχα, background. Ούλφρικ ήρθε για πρώτη φορά στην προσοχή μας κατά το πρώτο πόλεμο ενάντια της αυτοκρατορίας, όταν τον πιάσαμε ως εχμάλωτο πολέμου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τον Λευκό Χρυσό Πύργο, ας πούμε, για τον Λευκό Πύργο. Υπό ανάκριση μάθαμε την πιθανή αξία του, επειδή είναι γιος του Γιάρ of Windhelm, και διορίστηκε ως στοιχείο στον ανακριτή, ως αξία, τι εννοεί εδώ πέρα, ο οποίος σήμερα είναι η πρώτη απεσταλμένη Έλιουεν. Okay. Άρα ο Ούλφρικ δουλεύει για την Έλιουεν. Πολύ πιθανόν. Πιστεύετε ότι πληροφορίες
που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του ήταν ζωτικής σημασίας για την κατάληψη της αυτοκρατορικής πόλης. Η πόλη είχε στην πραγματικότητα πέσει πριν αυτός ομολογήσει και στη συνέχεια τον αφήσαν να δραπετεύσει κιόλας. Μετά τον πόλεμο έγινε επαφή και είχε αποδείξει την αξία του. Τώρα άσε θα εννοώ ότι είναι κάποιος που έχει αξία και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, έτσι. Μάλιστα, Ulfric. Οκ. Τι να πω, έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ειδικά για τη Δελφίνο, ότι είναι 50 χρονών, μένω άναυδος. Ω Χριστέ μου, ολόκληρη συνωμοσία, πώς είναι πλεγμένοι, έχουν τα πάντα, τους έχουν όλους κατεγραμμένους με τα ονόματά τους, τι χρειάζεται... Φρόσο πάει του δέντρο. Τι χρειάζεται για τον καθένα να κάνουν, τι κάναν, απίστευτο, έχουμε ξεκλειδώσει μεγάλα μυστήρια εδώ πέρα στο Σάλμορ Έμπαση. Πού είναι ο Σβέν ρε παιδί μου να του τα πω, κάθομαι και τα λέω στους τοίχους. Τέλος πάντων. Δεν είναι μαζί μας, αλλά θα τον βρούμε. Εδώ πέρα... Α, είσαι εσύ που έγινες, που είχες πάνω... ο μάγος, δεν είσαι εσύ. Ο μάγος πρέπει να είσαι. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε κάτι. Extreme stamina και strength, 2 potions, τέλεια. Κάτι βιβλία, τι είναι αυτά. Argonian account. Θα τα τσεκάρω, γιατί κάποια από αυτά τα βιβλία μου δίνανε skills. Όχι. Εσύ που είσαι εδώ κάτω μου δώσεις κανένα skill? Όχι. Ωραία. Απλά είναι άχρηστα βιβλία. Καλά, κανένα βιβλίο δεν είναι άχρηστο, αλλά τα συγκεκριμένα δεν... ίσως έχουν καμιά ιστορία καλή. Θα γονατίσω κιόλας, όπως κάνουν οι κανονικοί κλέφτες. Πρώτα θα πάρω αυτά εδώ και θα προσπαθήσω να ανοίξω... Όχι, το άνοιξα. Amethyst. Gold. Silver ingot. Candlelight. Και ένα copper και ruby sirlet. Oh my god. Fucking amazing. Εδώ έχει κανένα ρούχο. Garnet. Oh παιδιά, πιάσαμε την καλή. Έχουμε πιάσει την καλή εδώ μέσα. Oh τέλεια. Υπάρχουν και άλλα τέτοια. Χρυσό. The Wolf Queen. Δεν το χρειάζομαι το Wolf Queen. Θα πάρω ένα cake εδώ. Και φυσικά ποτέ δεν μπορείς να χάσεις μια καλή ευκαιρία να πάρεις λίγο τυράκι από κάποιον. Εσύ εδώ φίλε μου τι έχεις πάνω σου? Τίποτα δεν έχεις. Έχεις ένα garnet. Α, έχεις ένα potion. Τίποτα, δεν είσαι κάποιος εσύ. Απλά υπήρχες εκεί πέρα. Εντάξει, ωραία. Θα τα λουτάρουμε όλα αυτά εδώ. Και έχουμε αυτό εδώ το τραπεζάκι. 6 gold. Και από εδώ θα πάρουμε άλλα 12 gold. Τέλεια. Ωραία. Πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα. Δεν μπορώ άλλο μέσα στα σπίτια. Θέλω να βγω έξω. Θέλω να πάω. Πού θα πάμε, κάτω? Κάτω δεν πρέπει να πάμε. Από εδώ. Ναι, καλά το πάω. Καλά το πάω. Κάτσε να τα κρύψω αυτά. Για να δούμε. Από εδώ, υπάρχει κανείς. Χαλό. Ω, κι άλλο τυρί. Α, είναι κατσίκας κιόλας. Να το πάρω. Σαν το τυρί της κατσίκας δεν έχει. Unlock, Thalmor, Embassy, Dungeon. Ωραία, για να κάνουμε ένα save. Και για... Thalmor Embassy Dungeon Unlock. Πρέπει να το ξεκλειδώσω, Expert λέει όμως. Όχι, μπήκε κατευθείαν μέσα, οκ. Πού είμαι? Τι είναι αυτό το μέρος? Το τοξάκι λέει κάτω. Οκ. Ωραία. Τέλεια. Πάμε να εξερευνήσουμε. Πάμε να δούμε. Γιατί μου έχει επιλεγμένο Thalmor Soldier? Hidden. Υπάρχει κάποιος. Παιδιά, υπάρχει κάποιος εκεί κάτω. Και να το, τον βλέπω. Έρχεται, θα περάσει από εδώ. Οπ. Εδώ. Το ήξερα ότι κάτι πάει λάθος εδώ πέρα. Τρώνε ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα μπουτρούμια. Κοίτα. Βάζουν τα κόκαλά τους για διαφήμιση. Παρακαλώ. Οπ, με είδε. Παρακαλώ. Ναι, οχ. Sneak increased. Έκανα level up. Όλε. Level up.
Για να κάνουμε level up τώρα. Λοιπόν, κάποιος μου είπε, τι να πάρω. Να πάρω health. Χρειάζομαι λίγο health, η αλήθεια είναι. Ε, ωραία, θα πάρω λίγο health ακόμη. Okay. Κάποιος μου είπε για το stealth να μπω και να βάλω ένα πόντο. 20% harder to detect when sneaking. Okay. Ωραία. Θα βάλουμε ένα πόντο εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα κατά πόσον είμαι πραγματικά ένας νίντζα.